Κατευθυνθήκαμε άλλη μακριά από το γεγονότα να μπροστά. Για να μείναμε έξω στο ύπεθρο. Μάθαμε το βράδυ ότι έγινε εκτέλεση. Εμείς συγκεντρωθήκαμε σε ένα κτήμα που είχαμε ένα μικρό σπιτάκι που βάζαμε εργαλεία. Δηλαδή, δύο επί δύο. Μαζευτήκαν εκεί από τη γειτονιά, βγήκαμε τέλος και πήγαμε ένα άλλο μικρό κομματάκι που με τα γόνατα μπήκαμε μέσα για να περάσουμε τη νύχτα. Την άλλη μέρα, αντιφορήσαμε κι εμείς να δούμε τι γίνεται πάνω. Ένα σωρό, ένας από τον άλλον. Ο ένας από τον άλλον, έτσι. Πού να πατήσεις. Άκουσε ένα κλάμα, άκουσε και ένα αυτό το κλάμα. Και έψαχνω κάθε ένας να βρει το δικό του άλλο. Ψάχναμε, έμπαινες μέσα. Πού να πατήσεις τώρα, να βρεις έλαφος. Πατούσε πάνω σε πτώματα. Έπρεπε να σηκώσεις κάποιο πτώμα να δεις ποιος είναι από κάτω. Θυμάμαι τη μητέρα μου, περάσαμε 3-4 φορές από το επάνω μέρος της εκτελέσεως, όπως βλέπουμε το μέρος, αριστερά. Περάσαμε 3-4 φορές και δεν γνωρίσαμε τον πατέρα. Μου λέει, μητέρα, πάμε να βοηθήσουμε κάτι άλλες θείες μου, να φέρουν τα πτώματα κάτω με την κουβέρτα. Δηλαδή, αν μπορούσε η μηχανή να υπήρχε και να φωτογράφησε κανείς, θα έβλεπε όπως τα μερμήγκια ανεβοκατεβαίνουν. Εμείς ανεβοκατεβαίναμε σε ένα στενό δρομάκι, ήταν ο υπόλοιπος χώρος ήταν σπαρμένο σιτάρι. Στην άκρη ήταν ένα μονοπάτι τόσο. Εκεί πλέον να περάσεις ο ένας πίσω από τον άλλον, με κουβέρτα σύροντας, να κατεβάσουμε αυτούς τους νεκρούς από την πάνω. Και μου λέει, πάμε να βοηθήσουμε να ρεώσουν τα πτώματα. Μετά την εκτέλεση, εσείς πώς μπορέσατε να συνέλθετε μετά από αυτό το γεγονός? Μετά που έγινε η εκτέλεση, όπως σας είπα προηγουμένως, βρήκαμε τον πατέρα μου. Η μεγάλη ζημιά προήλθε από τη χαριστική βολή. Αν δεν υπήρχε αυτή η λεγόμενη χαριστική βολή, οι περισσότεροι θα ήσατε ζωντανοί. Διότι μπήκε ο ίδιος ο Γερμανός μέσα στο σωρό, όχι ένας, αρκετοί. Και έπιαναν τον άνθρωπο από κάτω να δουν αν είναι ζωντανός. Και του ρίχναν τη χαριστική βολή στο κεφάλι. Στον πατέρα μου τον είχε πάρει μία σφαίρα στο παπούτσι πίσω και μία σφαίρα του είχε αφαιρέσει όλο το πρόσωπο μπροστά. Είχε μείνει το αγώνι, αυτό το πράγμα. Και λέει, μητέρα μου, τρεις φορές περάσαμε και να μην βρούμε, να μην δούμε τον πατέρα. Να του λέει, το παλτό που φοράει και η λουρίδα του. Το βγάλαμε το παλτό, κρατήσαμε και τη λουρίδα και μετά ακολουθήσαμε, διότι η χειρότερη μέρα για μας δεν ήταν η μέρα της 13ης Δεκεμβρίου που έγινε η εκτέλεση. Για μας η χειρότερη μέρα ήταν την επόμενη μέρα. Διότι μέχρι την ημέρα της 13ης φωτιές είδαμε και τίποτα άλλο. Πολλές γυναίκες που πήγανε προς το νεκροταφείο είδανε την εκτέλεση πάνω, τους Γερμανούς που κατέβαιναν και ορισμένοι τραυματίες που σούρισαν μόνοι τους κάτω. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα. Η επόμενη μέρα, η Τρίτη, δηλαδή 14 του μηνός, να ψάχνουμε τους σωρούς, να βρούμε τους ανθρώπους τους δικούς μας. Και με τι να σκάψεις. Εγώ ένα σταυρό πήρα δίπλα από ένα μνήμα και ήταν σιδερένιος, μικρός σταυρός. Και με αυτό σιγά σιγά πιάσαμε και χώρο, γιατί ήταν όλα κάπου να βρεις. Μου είμαστε και τελευταίοι σχεδόν. Πάμε και κοιμηθήκαμε, φάγαμε την επόμενη μέρα, φάγαμε το ψωμί που είχε ο πατέρας μας μαζί του, όπως και άλλοι. Δεν το πετάξαμε, το πλύναμε, τι γράφαμε. Βοήθεια δεν είχαμε καμία.